Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ομιλία του Προέδρου και Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προσδιορίσε, συμπύκνωσε και καθόρισε το μέτρο της ιστορικότητας και της ευθύνης που βιώνουμε ετούντες τις μέρες. Ας επιχειρήσουμε όμως μια αφαιρετική, σοκαριστική προσομοίωση. Έχουν γίνει εκλογές, έχει εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τι θα είχαμε? Θα είχαμε τον κύριο Χαρδούβελη να συναντά την Τρόικα και να προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Τι θα είχαμε? Τις δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου στα κάγκελα του Μαξίμου, τις ατελείωτες δηλώσεις που θα προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Θα είχαμε τους εσημασμένους απολογητές του Μνημονίου να δίνουν μάχες οπισθοφυλακών στα δελτία ειδήσεων για να κάνουν το μαύρο άσπρο. Τι θα είχαμε? Τους δήθεν διαφωνούντες βουλευτές της συγκυβέρνησης να κάνουν κουρέλια την αξιοπιστία της πολιτικής στα τηλεοπτικά παράθυρα και στο τέλος να ψηφίζουν με βαριά καρδιά για να μην πέσει η κυβέρνηση και προβληματιστεί η κυβερνητική σταθερότητα. Αυτό θα είχαμε. Αυτή την τεράστια διαφορά αξίας, σημασίας, νοήματος της πολιτικής βιώνουν οι πολίτες σε μια πλατιά εθνική και κοινωνική συμμαχία. Ακουμπούν πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνησή του και τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες θεωρούν πλέον κεκτημένο τους ότι η πολιτική επέστρεψε, η χαρά του να κάνεις πολιτική, η αξιοπιστία επέστρεψε, οι ευθύνες μοιράστηκαν. Ποιες ευθύνες? Το ένιγμα εξόδου από το μνημονιακό κανιβαλισμό, το ένιγμα ζωής, προοπτικής και ελπίδας για μας και τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, απαιτούν το συλλογικό πολιτικό υποκείμενο να έχει τα χαρακτηριστικά του διφυούς ιδίποδα. Πρώτη όψη, την κυβέρνηση εθνικής και κοινωνικής σωτηρίας ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να επιλύσει το ένιγμα της σφίγγας μνημόνιο χωρίς να σκοτώσει τον πατέρα του, αξίες και αρχές, και χωρίς βεβαίως να παντρευτεί την μάνα του, την εξουσία και την ιδιοτέλεια. Η άλλη όψη του ιδίποδα, τους πολίτες ενεργούς στους δρόμους και στις πλατείες να βάζουν πλάτη στη δική τους κυβέρνηση, γιατί ανατροπή delivery, διανομή κατοίκων δεν υφίσταται. Γιατί η αξιοπρέπεια δεν δανείζεται, δεν χαρίζεται, δεν κληροδοτείται. Κατακτιέται με αγώνες, διατηρείται με αγώνες, μόνο για όσους την αξίζουν. Είναι χαρακτηριστικό, φίλοι, στα social media που έγραψαν: βήμα πίσω δεν κάνετε ούτε για να πάρετε φόρα. Αυτό είναι το κλίμα, αυτή είναι η αντιμετώπιση, αυτή είναι η ενεργοποίηση, αυτή είναι η κινητοποίηση και η εγρήγορση των πολιτών. Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη της ιστορίας, του πολυπολιτισμού και των προσφύγων. Η πόλη των μεγάλων εργατικών αγώνων. Η πόλη μας παραμένει η πόλη των απατηλών δεσμεύσεων και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ με 10 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει αυτόματα το χάρτη του μαύρου. Τις μαύρες τρύπες που καθυλώνουν την πόλη πέραν των συνεπειών του μνημονίου. Το μετρό καρκινοβατεί, το λιμάνι απαξιώνεται, το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος υπολειτουργεί, τα νοσοκομεία καταραίουν. Πρωτεύουσα της ανεργίας των νέων, ειδικά και των γυναικών, με 16.000 εισίτια από την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκκλησία μόνο για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η πόλη καθυλωμένη από το κυκλοφοριακό και από το μετρό και τα εργοτάξιά του, που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2012. Με ένα και μοναδικό μέσο μεταφοράς των πολιτών, τον ιδιωτικό ΟΑΣΤ με μονοπωλιακή κρατική επιδότηση. Αυτή τη Θεσσαλονίκη παραλάβαμε με μοναδική πρίκα τα ανεκμετάλλευτα και παροπλισμένα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και το απόθεμα αποκλειστικής αγάπης των Θεσσαλονικαίων για την πόλη μας. Η πόλη χρειάζεται ένα επίγον, έκτακτο πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη 2 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με αξιοποίηση όλων των δυνατών ευρωπαϊκών πόρων. Αναφερόμενος ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κατάρτιση νέου σχεδίου για την ενίσχυση και προώθηση της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα από δημόσιες επενδύσεις και απαγόρευση της καύσης απορριμμάτων.
τα πρώην στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες ως ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου πολιτισμού αναψυχής. Υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων για τα ρέματα και τους χυμάρους της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων. Αυτή την πρόταση υπόμνημα με τεχνοκρατική τεκμηρίωση καταθέτω στα πρακτικά για να συνεχίσω και να έρθω στο κύριο μέρος της πρώτης αυτής ομιλίας που αφορά το σπίτι μου, την ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να παλέψουμε για το αδύνατο, για να μην βιώσουμε το αδιανόητο. Είχε πει στην αρχή της κρίσης και του μνημονιακού ολετήρα, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο καθηγητής του ποινικού δικαίου στο Απιθύτα, ο Γιάννης Μανολεδάκης. Αυτούς τους 20 μήνες, τις 600 ατελείωτες μέρες και νύχτες από το μαύρο της ΕΡΤ της 11ης Ιουνίου μέχρι και το βράδυ των εκλογών. Από την ατελείωτη νύχτα του μνημονίου μέχρι την αναστάσιμη Δευτέρα της 26ης Ιανουαρίου του 2015. Παλέψαμε στην ελεύθερη ΕΡΤ για το αδύνατο, για να μην ζήσουμε το αδιανόητο. Στον μπουκέτο των μαύρων, όχι μόνο επί της ΕΡΤ, που εξαφάνιζαν καθημερινά από το χάρτη την ελληνική κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό, καταργώντας την έννοια της πολιτικής. Ξαναγεννηθήκαμε, ξανασυστηθήκαμε, αναμετρηθήκαμε με αυτούς και αλλήλους, μετρήσαμε τον πόη μας, τις σχέσεις μας με τις έννοιες, τους ανθρώπους, τις ανάγκες και τον κώδικα αξιών, τις ορίζουσες μιας ολόκληρης ζωής απέναντι στο μαύρο, όχι μόνο στις ζωές μας, αλλά το μαύρο ως το κακέκτυπο σήμα της δημοκρατίας, παντού, στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας πως δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε αλλά αυτό που πράττουμε, τη δύναμη του βιωμένου παραδείγματος, 600 μέρες ελεύθερη ΕΡΤ εθελοντικά και αμυστή, την επανάσταση συνείδησης που είπε από την ΕΡΤ 3 στις 15 Φεβρουαρίου του 2013 ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, όπου ο λόγος δεν μένει που κάμισο αδιανό γιατί η πράξη τον αντιστρατεύεται. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας την ηθική της συλλογικότητας απέναντι στη διαπλοκή, τους πελάτες, τα κονέ και τα παρασκήνια, της Γενικής Συνέλευσης των Ορθίων της ΕΡΤ που σχεδιάζουν και αποφασίζουν και υλοποιούν με αυτοδιαχείριση και αυτοδιεύθυνση χωρίς κολλητούς, ομάδες επιρροής και συντεχνιακές αιμονές. Αναλογιστήκαμε και αρνηθήκαμε την εύκολη επιλογή της διαχείρισης της τρέχουσας μιζέριας, αφού δεν γίνεται διαφορετικά. Σκύψε, κρύψου, κάνε ό,τι κάνουν οι πολλοί. Μην εκτίθεσαι, μην είσαι χαζός. Αν δεν πας εσύ στη Δουτού και στην ΕΡΙΤ, θα πάει κάποιος άλλος. Το μόρφωμα έκτρωμα, την ντροπή της δημοσιογραφίας. Συγκρουστήκαμε με τον κινησμό, την παρέτηση, την απελπισία και τη μυρολατρεία. Δεν πήγαμε στα σπίτια μας. Δεν επικαλεστήκαμε τα παιδιά μας για να λακίσουμε. Μείναμε στα κτίρια της ΕΡΤ. Πατήσαμε στα πόδια μας από το σοκ, την καταστροφή μιας ολόκληρης ζωής, την επένδυση ονείρων και κόπων με μεράκι και φιλότιμο στην ΕΡΤ 3 από τη Θεσσαλονίκη και της ΕΡΑ από όλη την Ελλάδα. Απόγνωση, γνώση, επίγνωση. Πως η ιστορία γράφεται με τα όχι και όχι με τα μακιγιαρισμένα ναι, με τις προσχηματικές δικαιολογίες που νομιμοποιούν τον κανιβαλισμό. Άλλα βιώσαμε την αλληλεγγύη με τα άλλα κινήματα ως καθημερινή πράξη, σχολείο συλλογικότητας, κόντρα στον παρτακισμό και την ιδιώτευση. Κανείς μόνος ήταν το μότο. Όταν συναντιόμασταν με τις καθαρίστριες, τους εργάτες της Coca-Cola, τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς, τους σχολικούς φύλακες, τις κουριές, το ΣΜΑ Ευκαρπίας και τα στρατόπεδα της δικές συνοικίες. Εμείς για σας, εσείς για μας, παραμείναμε όρθιοι, χωρίς αποζημίωση, χωρίς δεδουλευμένα, με μόνη προοπτική τον αγώνα, κόντρα στην κυβέρνηση του μαύρου, της μυσαλλοδοξίας, της εμπάθειας, της εκδικητικότητας για τους αριστερούς της ΕΡΤ. Να θυμίσουμε τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τρεις μέρες μετά το μαύρο της ΕΡΤ είπε καταχειροκροτούμενος από τη νεολαία της ΟΝΕΔ. Διορίζαμε ΠΑΣΟΚ, διορίζαμε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά διορίζαμε αριστερούς. Γράφαμε στην Αυγή στις 4 Αυγούστου του 2013 με τίτλο «Από το μαύρο στο φως». Με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ανοίξαμε λογαριασμούς. Λογαριασμούς που θα ληφθούν δικαστικά και πολιτικά μέχρι τέλους. Η επιλογή των Ελλήνων πολιτών στις 25 Γενάρη ήταν καθαρή. Κάθε ψήφος και ένα πάτημα του κουμπιού για να φύγει το μαύρο, να ανοίξει η ΕΡΤ. Η νέα ΕΡΤ. Η νέα ΕΡΤ που διεκδικήσαμε έργο και όχι λόγο αυτούς τους 20 μήνες. Αυτή η νέα ΕΡΤ που ακούει και εμπνέεται από τον Τρίτο Πατρίκιο.
με την καθαρή θέση για το μαύρο της 11ης Ιουνίου. Όταν πονάει το μάτι, δεν το βγάζεις, βάζεις σταγόνες. Επιστροφή στην ΕΡΤ δεν σημαίνει επιστροφή στο χθες. Επιστροφή στην κανονικότητα της ΕΡΤ δεν σημαίνει επιστροφή στην ΕΡΤ της πίσω αυλής των σκανδάλων, των απευθείας αναθέσεων, των όποιων αργόσχολων και αργόμιστων. Επιστροφή στην ΕΡΤ σημαίνει επιστροφή στο μέλλον. Τώρα γυρίζουμε σελίδα. Απέναντι στο μαύρο, το χαμόγελο της δικαίωσης, δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών. Το χρώμα της ελπίδας, η ελπίδα για σηκωμένα μανίκια για πολλή δουλειά. Θέλουμε την ΕΡΤ ανοιχτή στην κοινωνία. Την κριτική της κοινωνίας να αποτυπώνεται στο πρόγραμμά της. Και το δυναμικό πρόγραμμα της ΕΡΤ να εκφράζει, να είναι η φωνή της δρόσας και ζώσας κοινωνίας των ενεργών πολιτών. Πολυφωνική, πλουραλιστική, καλός αγωγός των νέων ρευμάτων και των τάσεων σε κάθε μορφή τέχνης, στην επιμόρφωση και την ψυχαγωγία. Θέλουμε την ΕΡΤ σπίτι της ενημέρωσης όλων των Ελλήνων πολιτών που πληρώνουν μέσω του ανταποδοτικού, για να μην χρειάζεται κάθε φορά να παίζουν το έργο «φύγε σύ, έλα σύ», ανάλογα με τις κυβερνητικές αλλαγές. Πολιτευθήκαμε έργο και όχι λόγο για μια ΕΡΤ και πάλι ανοιχτή, χωρίς τις παθογένειες του πρόσφατου αλλά και του απότερου παρελθόντος, χωρίς αργόμιστους και προκλητικά αμοιβόμενους, με τη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στη διαμορφωτή στα μεγάλα θέματα, χωρίς πίσω αυλές παραγοντισμού και δίθεση διοίκησης. Μια ΕΡΤ με διαρκή, γόνιμη και διαδραστική όσμωση, σχέση αλληλεπίδρασης με την κοινωνία, μέσω της ΑΣΚΕ, Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου, και όχι ένα στήρο αεροστεγές γραφείο τύπου της εκάστοτε κυβέρνησης. Χωρίς διακρίσεις σε ημέτερους και κολλητούς που αμείβονται πλωσιοπάροχα, τους άλλους που αναμένουν την έλευση της δικής τους κυβέρνησης στο θάλαμο δημιουργικής αναμονής, και τους πολλούς που απλώς απαιτούν να αξιολογούνται αποκλειστικά και μόνο από την ποιότητα της δουλειάς τους. Με τις αποδοχές των εργαζομένων της νέας ΕΡΤ, δημοσιευμένες στο διαδίκτυο από τον κλητήρα μέχρι το Γενικό Συντονιστή Διευθυντή, για να μην απολογούνται οι 2.656 εργαζόμενοι που αμείβονταν με τα κατώτατα προβλεπόμενα από τις συλλογικές συμβάσεις, οι εργαζόμενοι δηλαδή των 700 ως 1.700 ευρώ για τους 50 εκάστοτε κυβερνητικούς χρυσοκάνθαρους. Η καμαρίλα της ΕΡΤ της 11ης Ιουνίου δεν υπάρχει, πέθανε. Την αφήσαμε πίσω μας μαζί με τα βαρύδια, τις παθογένειες και τα κολλητιλίκια που τη βάραιναν. Η ελεύθερη ΕΡΤ των παρόντων ορθίων μας αφορά και αυτή, εκπέμπει και αυτήν την ώρα που μιλάμε. Δεμένη ψυχήτε και σώματι, με τα κοινωνικά κινήματα, απαλλαγμένη από τη σκουριά των γραφείων, των μηχανισμών εξουσίας και της εξασφαλισμένης ανυποληψίας του διαχειριστικού κυβερνητισμού. Η ΕΡΤ επανιδρύθηκε, αναβαπτίστηκε στα αιτήματα των αλληλέγγυων ενεργών πολιτών, και μόνο ως τέτοια μπορεί να λειτουργήσει, έχοντας εσαΐ την πηξίδα της, πάνω στην πηξίδα της, τον κοινωνικό παλμογράφο. Η νέα ΕΡΤ, αγκονάρι των 4α της ελληνικής κοινωνίας, απολυμένων, άνεργων, άστεγων, άπορων, στο πλευρό του κάθε αδύναμου πολίτη, του μικρομεσαίου, του επαγγελματία, του επιχειρηματία, του κόσμου της παραγωγής και της εργασίας, που ταλαιπωρείται και καταδυναστεύεται από τη γραφειοκρατία και το γρηγορόσημο. Το συμβόλαιο αυτής της νέας ΕΡΤ με την κοινωνία σε μια αράδα. Είστε η δύναμή μας, είμαστε η φωνή σας. Απορούν, και κλείνω, σας πρότειναν δουλειά στη Διτού και την ΕΡΙΤ, είπατε όχι. Μας ρωτούν πώς επιβιώσατε αυτούς τους 20 πέτρινους μήνες. Απαντούμε με τους στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι, και λέγοντάς το πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό, εις όλη τη ζωή του. Αυτή την ηθική της αριστεράς, της πράξης και της δράσης, αυτή την αισθητική της δρομιοσύνης υπηρετούμε, με αυτόν τον τρόπο συντονίζουμε τα ρήματά μας με τα βήματά μας για δημοκρατία, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ.